Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. 12 Μαΐου είμαστε, μέσα στην Άνοιξη. Και φυσικά επειδή το αφιέρωμά μας, το δεύτερο μέρος αφιέρωμα στον Ιωάννη τον Καποδίστρια συνεχίζεται, ο κύριος Γιώργος Κλαβούνος είναι μαζί μας, μαζί με τον κύριο Τάκη Ιωαννίδη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να βάλω, βάζω ένα τραγουδάκι μέχρι να ξεκινήσουμε. Παιδί μου, πάμε να ακούσουμε που μείναμε. Όχι, την κάνουμε ξανά από την αρχή. Όλοι από την αρχή, γιατί λες δεύτερο μέρος. Ναι. 55 λεπτά να βγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Όπως πάντα, ζωντανή εκπομπή εννοείται ότι έχει και τα παρατραγουδάκια της. Λοιπόν, ο κύριος Σκλαβούνος κοντά μας για να μας μιλήσει. Τι βρήκε ο Ιωάννης Καποδίστριας όταν ήρθε στην Ελλάδα? Πώς βρήκε την Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας? Πώς του παραδόθηκε? Τι πήρε στα χέρια του? Τι έπρεπε να αντιμετωπίσει? Έτσι δεν είναι? Βέβαια πάντα μαζί μας ο Τάκης ο Ιωαννίδης. Τάκη, δεν χρειάζεται να σε συστήσω. Πρεσβευτής της Ειρήνης, συγγραφέας, λογοτέχνης, καθηγητής καθηγητής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας καλωσορίζω. Καλημέρα, Ολυμπία μου. Ευχαριστούμε πολύ που βρισκόμαστε και πάλι στη φιλόξενη, στο φιλόξενο χώρο του NSTV Νέα Σμύρνη, στη γειτονιά μας. Γιατί και οι τρεις είμαστε Νέα Σμύρνη, οι παρευρισκόμενοι. Καλέσαμε τον κύριο Σκλαβούνο. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Χαίρομαι που είμαι και ξανά σε αυτή την ενδιαφέρουσα εκπομπή για να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Βέβαια, αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα μια αμφισβήτηση της μεγάλης αυτής εθνικής και πανευρωπαϊκής προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια. Πολλοί από τους ομιλητές αναφέρονται στο έργο του, αναφέρονται στην προσφορά του. Όμως, εάν δεν αναγνωρίσουμε αυτό καθ' αυτό, ποια είναι η πραγματικότητα την οποία συναντά όταν έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστριας, όπως την εισαγωγή της η φιλοξενούσα τόνισε, δεν θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την προσφορά του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Δηλαδή το τι έγινε εδώ, το τι μπόρεσε ή το τι δεν μπόρεσε να προσφέρει, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κατάσταση την οποία βρήκε, την κατάσταση την οποία αντιμετώπισε. Αν λοιπόν ξεκινάγαμε όπως έχουμε συνεννοηθεί με μια γενική αναφορά, έτσι μου ζητήσατε και στην αρχή πριν συνεννοηθούμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση, με ένα πρώτο γενικό εισαγωγικό αναφοράσει στο τι βρίσκει ο Καποδίστριας εδώ και μετά, όπως είπαμε, ό,τι ήθελε με προκύψει και από τις δικές σας ερωτήσεις στην πορεία της συζητήσεως, θα μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε ορισμένα κομμάτια της συζήτησης. Είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε λοιπόν εισαγωγικά ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας φτάνει στο ναύπλιο της 18 πρώτου του 1828. Στην ημερομηνία που έρχεται ο Καποδίστριας στο Ναύπλιο, ο Ιμπραήμ ηγείται του Αιγυπτιακού στρατού, ο οποίος Αιγυπτιακός στρατός μετά από συνεννόηση με τον Σουλτάνο έρχεται να καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση, επανάσταση την οποία αδυνατεί να καταπνίξει από μόνος του ο Σουλτάνος. Μάλιστα να τονίσουμε ότι για να δεχτεί η Αίγυπτος να κάνει αυτή την προσφορά
παίρνει ως αντάλλαγμα σε περίπτωση που πετύχει το στόχο και καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση, παίρνει ως μπαξίση την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται ο Καποδίστριας, ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο. Η αποχώρησή του άρχισε στις 16 Ιανουαρίου το 28 και ολοκληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου το 28, δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο μετά την άφιξη του Καποδίστρια. Έτσι λοιπόν, ο Καποδίστριας όταν έρχεται, η επανάσταση του 21 έχει τσακιστεί. Ο Μοριάς, το μεγαλύτερο του μέρος, βρίσκεται υπό Αιγυπτιακή κατοχή. Και ακόμα κάτι χειρότερο. Ο Μοριάς βρίσκεται και κάτω από ένα τρομακτικό κίνημα, το κίνημα των προσκυνημένων. Δηλαδή υπό την ηγεσία ενός παλιού και αρκετά πετυχημένου οπλαρχηγού του λεγόμενου Νενέκου, απογοητευμένοι Έλληνες, απογοητευμένοι και εξαθλειωμένοι χωρικοί από τα καμένα και τα εγκαταλελειμμένα χωριά τους, οδηγούνται απογοητευμένοι από την αθλειότητα των δύο επαναστάσεων του 21, οδηγούνται να υπογράφουν προσκυνοχάρτια επιστροφής τους και αποδοχής της τουρκικής κυριαρχίας και κατοχής. Κίνημα όπου στην ουσία τσακίστηκε όταν ο Κολοκοτρώνης ανέλαβε αφενός με να εκτελέσει τον Ενέκο και αφετέρου να ξεκινήσει εκείνο το θαυμάσιο και αποτελεσματικό κίνημα του Φωτιά και Τσεκούρη στους προσκυνημένους. Κύριε Σκλαβούνο, ποια είναι η κατάσταση από πλευράς εθνικής ηγεσίας, πολιτικής και στρατιωτικής εκείνη την περίοδο? Ναι, πρέπει να το συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να έχει φτάσει η Ελλάδα και η Επανάσταση στην κατάσταση του να μην μπορεί να αμυνθεί στην επέλαση του Ιμπραήμ, να μην μπορεί ουσιαστικά να αμυνθεί αυτό καθ' αυτό στο κίνημα των προσκυνημένων, δεν θα πρέπει να ήταν και ανθυρή η κατάσταση από πλευράς και από πλευράς αποτελεσματικότητας της μέχρι εκείνη την στιγμή ηγεσίας. Μπορούμε να αναφερθούμε και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι έτσι γίνεται πιστικότερη η παρουσία μας. Η τότε ηγεσία είναι η ηγεσία υπό την αγγλόφιλη μερίδα της ηγεσίας μας, κυρίως από τους Κουντουριώτιδες. Όταν μπαίνει ο Ιμπραήμ, έχουμε την ηγεσία, την πρωθυπουργία του Γεωργίου Κουντουριώτη. Ο Γεώργιος Κουντουριώτης είναι αδελφός του Λάζαρου Κουντουριώτη και είναι της μεγάλης εφοπλιστικής οικογένειας των Ιδραίων, οι οποίοι συγγενεύουν, έχουν παντρέψει την αδελφή τους και με τον Ορλάνδο των Σπετσών, ο οποίος είναι η άλλη μεγάλη οικογένεια ναυτιλιακή των Σπετσών. Με τον Ορλάνδο λοιπόν οι Κουντουριώτιδες έχουν διαπραγματευτεί τα δύο δάνεια και χρησιμοποιώντας τα δάνεια χτίζουν το κόμμα το αγγλόφιλο, το κόμμα της επικυριαρχίας και του εμφυλίου πολέμου. Όμως οδηγούνται ή οδηγούν, και μάλλον όπως φαίνονται από τα πράγματα, οδηγούν την κατάσταση από το κακό στο χειρότερο. Επίσης συγγενής στην ίδια ομάδα είναι ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο ιστορικός, ο οποίος έχει παντρευτεί την αδελφή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίος είναι το πνευματικό παιδί της, όχι το πνευματικό παιδί, ο πνευματικός ηγέτης της αγγλόφιλης παράταξης στην εποχή. Μας λέει λοιπόν ο κατεξοχήν αγγλόφιλος ιστορικός, ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του ως υπάλληλος της Αγγλικής Πρεσβείας στην Πάτρα και προχώρησε αργότερα να είναι και ο πρέσβης μας στο Λονδίνο,
αναφερόμενος λοιπόν στην κατάσταση, αναγνωρίζει ότι μετά την πτώση του Μεσολογγίου, που κατά τη γνώμη μου είναι, δεν είναι απλώς πτώση, είναι προδοσία και θα το τεκμηριώσουμε στη συνέχεια, στην ουσία έχει χαθεί κάθε ίχνος αξιοπιστίας της τότε ηγεσίας. Έχει καταρρεύσει πλήρως το κύρος των κυβερνώντων, αρκεί να πούμε ότι τόσο από τους Μεσολογγίτες αλλά και από άλλους τους αποδίδεται ο τίτλος των Πασάδων του Αναπλιού. Αυτό το τίτλο των Πασάδων του Αναπλιού για την τότε κυβέρνηση αναγνωρίζει και ο εθνικός μας ποιητής και τον χρησιμοποιεί ο Κάλβος. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Σπυρίδων Τρικούπης για την κατάσταση, όπως το θέσατε, της ηγεσίας τότε. Μας λέει λοιπόν ο Τρικούπης, πώς να μην ελεηνολογήσει ο ιστορικός την αξιοκατάκριτη απρονοησία των κυβερνώντων την Ελλάδα εκείνη την εποχή. Η φρουρά του Μεσολογγίου δεν έφτασε στην έσχατη απελπισία από την έλλειψη πόρων, αλλά από την έλλειψη κυβερνητικής πρόνοιας. Στη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου έγιναν 3 εκστρατείες για βοήθεια, ενώ αρκούσε μόνον μία για τη μεταφορά των αναγκαίων ειδών. Επομένως, όσα ξοδεύτηκαν άσκοπα για τη δεύτερη και την τρίτη ναυτική εκστρατεία θα ήταν αρκετά για μακρόχρονη προσπάθεια σε είδη εάν στέλνονταν μόνο την πρώτη φορά. Τότε όλες οι εχθρικές δυνάμεις θα συντρίβονταν μπροστά στις πύλες του Μεσολογγίου, επειδή η φρουρά του μόνο την πείνα φοβόταν. Έχουμε όμως και άλλες μαρτυρίες. Έχουμε μαρτυρίες όπως αυτή του Απόστολου Βακαλόπουλου στην ιστορία του ελληνικού έθνους, της εκδοτικής Αθηνών. Μας λέει ότι ενώ χρειαζόταν άμεση βοήθεια το Μεσολόγγι, οι κυβερνώντες ασχολούνταν με τις συνελεύσεις για να μοιράσουν ακόμα εξουσίες. Λέει λοιπόν, οι εργασίες της συνελεύσεως άρχισαν στις 6 Απριλίου το 26 με πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά. Σύντομα όμως έφτασε η είδηση της πτώσεως του Μεσολογγίου. Τρομοκρατημένοι αντιπρόσωποι βλέπουν ότι η σωτηρία της πατρίδος προϋποθέτει την συγκέντρωση της εξουσίας σε πολύ λίγα και εκλεκτά πρόσωπα. Ιδέα που είχε καλλιεργηθεί βέβαια και νωρίτερα. Παρά τα αυτά, η φυλαρχία, οι προσωπικές φιλοδοξίες συνετέλεσαν ώστε η νέα κυβέρνηση που απεκλήθη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος να μην αποτελείται από 3 πρόσωπα όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί, να καταλήξει να αποτελείται από 11. Πρόεδρος της έγινε ο Ανδρέας Ζαΐμης και μέλη ο Πετρόμπης, Μαυρομιχάλης, Δελιγιάννης και Σισίνης. Στη νέα κυβέρνηση λοιπόν μετά την πτώση δεν συμμετείχαν Κολέτης και Μαυροκορδάτος. Αξίζει όμως να δώσουμε και άλλη μία ιστορική αναφορά, να δώσουμε την αναφορά τι λέει ο ίδιος ο Ιμπραήμ για το Μεσολόγγι. Με επιστολή του, Όχι, σε προσωπική συζήτηση προσωπική που είχε με τον Γάλλο Ντερνή. Μας λέει λοιπόν, και αυτό είναι επίσης αναφορά του Σπυρίδωνος Τρικούπη στην ιστορία του. Μας λέει λοιπόν ότι ο Σπυρίδων Τρικούπης λοιπόν μας λέει, και μάλιστα να δώσουμε και στοιχεία για να μην αμφιβάλλει κανένας από τους ακροατές μας, ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, τόμος τρίτος, σελίδα 299. Όταν ο Ντερινή επισκέφτηκε τον Ιμπραήμ στο Νεόκαστρο, όπου είχε επιστρέψει ο Ιμπραήμ μετά την πτώση του Μεσολογγίου, και τον ρώτησε σχετικά με την εκστρατεία, ο τολμηρός, ειλικρινής βέβαια, σατράπης του είπε, δείχνοντάς του μια χιονισμένη βουνοκορφή, «Βλέπεις πως λιώνει εκείνο το χιόνι, έτσι θα λιώναμε κι εμείς όλοι, αν η φρουρά του Μεσολογγίου είχε τροφές για 3 ακόμα εβδομάδες».
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ ακούμε πολλά για το ηρωικό Μεσολόγγι, δεν ακούμε τίποτα για όσους το εγκατέλειψαν αβοήθητο. Και για να κάνει κύριε Σκλαβούνο μία στις στροφές για τρεις ακόμη εβδομάδες, άρα αναγνωρίζει φρονό την ηρωική προσπάθεια των υπερασπιστών του Μεσολογγίου. Μα δεν είναι ηρωική προσπάθεια. Είπαμε ότι δεν ιτήθηκαν από τους εχθρούς, ιτήθηκαν από την πείνα. Ακριβώς. Κατά συνέπεια... Ιτήθηκαν από εμάς τους ίδιους, δηλαδή, που δεν υπήρχε στήριξη. Έτσι λοιπόν, ακόμα, έχουμε την αναγνώριση από τον ίδιο τον Τρικούπη, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ότι ποτέ ελληνική κυβέρνηση διαβρέθηκε σε τόσο δεινές περιστάσεις με τόσο λίγους πόρους. Γιατί όμως είναι λίγοι οι πόροι της ελληνικής κυβερνήσεως? Γιατί, γράφει ο ίδιος ο Τρικούπης, το δάνειο είχε εξαντληθεί και μόνον 60 αγρόσια υπήρχαν στο ταμείο. Η Πελοπόννησος και όλη η Ελλάδα που βρίσκονταν υπό την εχθρική κατοχή και από τις λαιλασίες των στρατιωτικών και τις αρπαγές των προχόντων δεν έδιναν καμία πρόσοδο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση της ηγεσίας. Βέβαια και αργότερα θα αναφερθούμε, αλλά υπάρχει ένα θαυμάσιο έργο του μεγάλου Έλληνα ιστορικού Ανδρέα Ανδρεάδη, είναι ιστορικός της οικονομίας, πανευρωπαϊκής αναγνώρισης, γιατί είναι και ο μόνος μη Αγγλέζος ο οποίος έχει γράψει την ιστορία της Τράπεζας της Αγγλίας. Ο Ανδρέας Ανδρεάδης μας έχει δώσει την ιστορία των εθνικών δανείων, όπου ο άνθρωπος τεκμηριώνει, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να το τονίσουμε και αργότερα, ότι τα δάνεια δεν χρησιμοποιήθησαν και ότι έφτασε από τα δάνεια πραγματικά για να στηρίξουν τον αγώνα, χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν το Αγγλόφιλο κόμμα των Κουντουριώτιδων και να χρηματοδοτήσουν τον εμφύλιο πόλεμο. Άρα κύριε Σκλαβούνο, μας παραθέτεται, μας υποδεικνύεται με τα σαφή στοιχεία τα οποία παραθέτεται την αναποτελεσματικότητα και την ανεπάρκεια αυτής της κυβέρνησης. Όχι μόνο αναποτελεσματικότητα, εδώ μιλάμε για τρομακτικές ευθύνες και οι τρομακτικές ευθύνες δεν περιορίζονται μόνο στην εγκατάλειψη του Μεσολογγιού. Είναι μια κυβέρνηση λοιπόν η οποία στην ουσία καταραίει, παρετείται στις 12 Απριλίου του 26 μετά την πτώση του Μεσολογγίου. Αλλά να τονίσουμε για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ιστορία ότι μεγάλες δυνάμεις ναυτικές στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο η Ίδρα, ήταν και η Κάσος, η οποία εγκαταλείφθηκε επίσης τη μανία του Ιμπραήμ από την κυβέρνηση των Ιδραίων, γιατί ήταν και αντίπαλός τους. Η Κάσος ήταν η μεγίστη ναυτική δύναμη της Ελλάδος. Μεγάλη, αρκετά μεγάλη ανταγωνίστρια της Ίδρας. Αλλά τόσο αποτελεσματική ώστε είχε την δυνατότητα και το θάρρος να κλέψει πλοία από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας και να τα φέρει να τα προσφέρει στην κυβέρνηση των Κουντουριώτιδων. Το ίδιο συνέβη και με τα ψαρά, τα οποία και αυτά εγκαταλείφθηκαν στη μανία του Ιμπραήμ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση δεν είχε, η κατάσταση λοιπόν που ρωτάτε από πλευράς κύρους, από πλευράς αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας δεν έστεκε στα πόδια της. Δεν παρέλαβε λοιπόν ο Καποδίστριας, δεν βρήκε μια εξουσία η οποία του παραδίδει χώρα. Ο Μοριάς είναι λοιπόν κατά τα 3/4 υπό τον Ιμπραήμ και ό,τι δεν είναι υπό τον Ιμπραήμ είναι υπό την κυριαρχία του Νενέκου, όπου οι χωρικοί υπογράφουν προσκυνοχάρτια. Μπορείτε να μας παραθέσετε ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αρκούν να συμπληρώσουν αυτή την εικόνα? Βεβαίως έχουμε παραδείγματα. Είναι κάποια παραδείγματα τα οποία ειλικρινά είναι και κωμικοτραγικά, δεν είναι απλώς τραγικά. Έχουμε την περίφημη μάχη στο Κρεμμύδι, όπου υποτίθεται ότι οι Έλληνες συγκεντρώθηκαν για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ, και ένα επίσης περιστατικό το οποίο θαμμένο στη λίθη παραμένει είναι η περιβόητη εκστρατεία των Ελλήνων εκείνη την εποχή
στον Λίβανο. Να δούμε λοιπόν όσο γίνεται συντομότερα τα δύο αυτά περιστατικά. Η μάχη στο Κρεμμύδι είναι νομίζω 7 Απριλίου το 25. Εκεί ο Κουντουριώτης, αντί να αναθέσει την ηγεσία του ελληνικού στρατεύματος σε καταξιωμένες μορφές, δοκιμασμένες στα όπλα και στον αγώνα, μορφές όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως ο Καραϊσκάκης, ο οποίος δεν έχει ακόμα εκτελεστεί, όπως ο Ανδρούτσος, ο οποίος δεν έχει ακόμα δολοφονηθεί, τις αναθέτει σε έναν άπειρο μικρό καπετάνιο της Ίδρας, έναν ονόματι Σκούρτη. Ο Σκούρτης προσπάθησε να ηγηθεί του στρατεύματος, αλλά δεν ήταν η δουλειά του. Οπότε είχαμε, και αν διαβάσετε, επειδή στο διαδίκτυο υπάρχουν αναφορές για την καταστροφή στο χωριό Κρεμμύδι, υπέστη πανολεθρία το ελληνικό στράτευμα, έχασε τουλάχιστον από τους λίγους που μπορούσε να έχει 600 άνδρες, αλλά οδηγήθηκε σε ένταση των εσωτερικών συγκρούσεων και του αμφιλίου, με περαιτέρω σύγκρουση μεταξύ των Στερεοελλαδιτών και των Πελοποννησίων, με τους Ρουμελιώτες να αποχωρούν εντελώς από την Πελοπόννησο, οπότε να αφήνεται πια το έδαφος εντελώς ανενόχλητο. Το κωμικοτραγικό στοιχείο είναι ότι ο ίδιος ο Γεώργιος Κουντουριώτης ήθελε να παρακολουθήσει ως πρωθυπουργός τη μάχη. Επειδή όμως δεν είχε ποτέ στην ουσία αυτό καθ' αυτό ζήσει στη στεριά, ούτε και πολεμήσει, δεν μπορούσε, δεν είχε άλλα μέσα να πάει, έπρεπε να πάει έφυπος. Όμως δεν είχε ποτέ υπεύσει. Και για να μπορέσει να προχωρήσει προς το μέρος που γινόταν η μάχη, χρειαζόταν δύο υποκόμους να τον κρατάνε για να μην πέσει από τ' άλογο. Του χρειάστηκαν λοιπόν, κατά τα ιστορικά ντοκουμέντα, 3 μέρες να φτάσει στην περιοχή, και όμως δεν μπόρεσε να φτάσει αυτό καθ' αυτό στην περιοχή της μάχης. Τώρα η άγνωστη εκστρατεία στο Λίβανο, ενώ λοιπόν διαβάζουμε και ακούμε ότι δήθεν η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να στείλει πραγματική βοήθεια στο αγωνιζόμενο Μεσολόγγι, μπορούσε να συζητάει υπό τον τότε Υπουργό των Εξωτερικών Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο την δημιουργία ενός δευτέρου μετόπου εναντίον των Οθωμανών στο Λίβανο. Αυτή η πραγματικότητα οδήγησε, με κάποιες εσωτερικές αντιθέσεις, φασαρίες, τελικά ναι, φτάνει στο σημείο αυτή η κυβέρνηση να καταστεί μάρτυρας μιας ελληνικής εκστρατείας 2.000 ανδρών και 14 πολεμικών πλοίων στο Λίβανο, που βέβαια δεν απέδωσε σε τίποτα, επέστρεψε κακήν κακός και στον δρόμο της επιστροφής περιορίστηκε σε πειρατείες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτά τα δύο παραδείγματα, είναι αρκετά για να καταλάβουμε το μέγεθος της αναποτελεσματικότητας, να καταλάβουμε το μέγεθος της αναξιοπιστίας. Να τονίσουμε τελικά ότι ο Κολοκοτρώνης θα αποφυλακιστεί μετά και από την θυσία του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι της 20 Μαΐου του 25. Οι συνέπειες λοιπόν είναι τραγικές. Μπροστά σε ένα τέτοιο κίνδυνο δεν είναι μόνο ότι ιτήθηκαν οι Έλληνες στη συγκεκριμένη μάχη, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δημιουργεί ένα κλίμα παροπλισμού των μορφών που είπαμε, των μορφών που μπορούσαν να ηγηθούν στον αγώνα. Κύριε Σκραγούνο, μπορούμε να συνοψίσουμε και να παρουσιάσουμε συνοπτικά
πώς φτάνουμε σε μια επανάσταση χωρίς ενιαία πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ναι, χρειάζεται να απαντήσουμε σε αυτό, γιατί όπως βλέπουμε δεν είναι δεν έχουμε μια ούτε αποδεκτή ηγεσία, ούτε πολιτική ούτε στρατιωτική. Δηλαδή κάποιοι είπαν ότι ναι, μα δεν υπήρχαν πόροι. Όμως το ότι δεν υπήρχαν πόροι δεν στέκει από καμία πλευρά. Γιατί η καταγεγραμμένη διαχείριση των αγγλικών δανείων, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, τεκμηριώνει ότι δεν υπήρχε έλλειψη χρήματος. Υπήρχε κακοδιαχείριση χρήματος. Υπάρχουν αναφορές ακόμα ότι τα χρήματα από τις λίες, υπάρχουν αναφορές ότι τα χρήματα που διέθετε και μπορούσε να διαθέτει το 21 υπήρξαν αντικείμενο κακομεταχείρισης. Το ίδιο έγινε με τις εθνικές γέες. Όταν τον Φεβρουάριο του 25 εκδίδεται νόμος για την εκποίηση των εθνικών γεών, για την εκποίηση αμπελώνων, κήπων, ελαιώνων, για να συγκεντρωθεί υποτίθεται βοήθεια στο Μεσολόγγι. Η διακήρυξη, προκήρυξη αυτή μάλιστα δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα της τότε κυβερνήσεως. Παρά το γεγονός όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός, τέθηκε σε ισχύ. Έτσι δεν συγκεντρώθηκαν όμως χρήματα. Γιατί? Γιατί οι αμοιβές που πληρώνονταν για τις εθνικές γέες δεν ήταν οι αμοιβές που χρειάζονται. Οργανώθηκε και ένας δήθεν έρανος και πήγαν οι έρημοι αντιπρόσωποι των μεσολογγητών από την Ύδρα στο Άργος, ζητώντας, επαιτώντας βοήθεια, που καταλήγει να έχουμε μια ιστορική γραμμένη μαρτυρία από μέλος της αντιπροσωπείας τον Σπυρομήλιο να μας λέει ότι οι τότε κυβερνώντες έκριναν σπουδαιότερο τις λειτουργίες την εθνική συνέλευση και όχι των εχθρών, ο οποίος απειλούσε το Μεσολόγγι. Έτσι ναι, βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την τραγικότητα, την επανάσταση να είναι ακέφαλη. Πώς καταλήξαμε σε αυτή? Είναι μια ιστορία η οποία επίσης παραμένει εντελώς άγνωστη. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στο να αναζητηθεί λύση στον Καποδίστρια. Όμως, αν δεν τονίσουμε ότι από το 21 δημιουργούνται δηλαδή στην Ελλάδα τρεις ημιαυτόνομες, για να μην πω ανεξάρτητες, περιοχές υπό τον Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη, στην περίφημη συνέλευση των Καλτεζών, η οποία θεωρείται ενδιαφέρουσα από την διακήρυξη της συνέλευσης των Καλτεζών, αναγνωρίζει, χαρακτηρίζει τον Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη ενδοξότατο αρχιστράτηγο και προηγούμενο της συνελεύσεως, προηγούμενων, με άλλα λόγια της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Η Πελοποννησιακή Γερουσία λοιπόν αναθέτει και την πολιτική και τη στρατιωτική και την οικονομική ηγεσία σε ελάχιστα χέρια υπό την ηγεσία του Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη. Πράγμα που σημαίνει παραγνώριση του Δημητρίου Υψηλάντη, παραγνώριση του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Περιθωριοποίηση, όχι απλώς παραγνώριση. Περιθωριοποίηση. Και μάλιστα υπό τις συνθήκες που γνωρίζουμε. Παράλληλα με την καθοδήγηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, που καθοδήγηση υπήρξε και για την συνέλευση των Καλτεζών και την δημιουργία της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος τον Νοέμβριο του 21 διαμορφώνει στο Μεσολόγγι την περίφημη συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, της οποίας αναλαμβάνει την Προεδρία, της οποίας φτιάχνει ειδικό κανονισμό, δηλαδή μορφή συντάγματος. Οπότε έχουμε μια δεύτερη αυτόνομη, ουσιαστικά ή μια ανεξάρτητη περιοχή, η οποία δεν έχει σχέση καθοριστική με την Πελοπόννησο.
Και ακόμα με τον, υπό τον Θεόδωρο Νέγρη, καθοδηγούμενο για αυτόν από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, το Νοέμβριο του 21 έχουμε την περίφημη συνέλευση των Σαλώνων, η οποία επίσης καταλήγει στη συγκρότηση της διοίκησης της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ως αυτόνομης περιοχής, με δικό της καταστατικό χάρτη, ουσιαστικά δικό της σύνταγμα και με τίτλο και με σφραγίδες, ως Άριος Πάγος η ηγεσία παίρνει και αρχαιοπρεπές ωραίο όνομα. Έτσι λοιπόν και οι τρεις αυτές συνελεύσεις δεν δίνουν καμία αναφορά στη φιλική εταιρεία, δεν κάνουν καμία αναφορά στον Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος έχει έρθει ως εκπρόσωπος της αρχής. Δεν κάνουν καμία αναφορά στις μέχρι τότε εφορίες της φιλικής, οι οποίες είχαν οργανώσει τον αγώνα, συγκέντρωναν χρήματα. Καταλήξαμε λοιπόν και παράλληλα να τονίσουμε ένα γεγονός, ότι στην τελευταία συνάντηση η οποία έγινε στη Λευκάδα τον Ιανουάριο του 21 στο σπίτι της μεγάλης μορφής των ελληνικών γραμμάτων του Ιωάννη Ζαμπέλιου, ο οποίος είναι πατέρας του ιστορικού μας Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου, και ξανά για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος είναι ο πρώτος ιστορικός που απάντησε στον Φαλμεράγερ περί μη ύπαρξης Ελλήνων εντός της Ελλάδος. Αργότερα ήρθαν οι υπόλοιποι. Στο σπίτι λοιπόν αυτού του ανθρώπου έγινε η συνάντηση όλων των οπλαρχηγών της Στερεάς και αποφασίστηκε ότι η επανάσταση στην Ανατολική Στερεά θα τεθεί υπό τους Ανδρούτσο και Πανουριά και η επανάσταση στη Δυτική Στερεά θα τεθεί υπό τον Βαρνακιώτη και τον Τσόγκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αντί να έχουμε διαδικασία ενοποιητική, διαδικασία ένωσης δυνάμεων και αναγνώριση της πλέον αποδεκτής ηγεσίας, έχουμε κατακερματισμό των εθνικών δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα. Έτσι όταν το 21 της 8 Ιουνίου έρχεται ο Δημήτριος Υψηλάντης, αρχίζει από την αρχή, από την στιγμή που φτάνει η αμφισβήτησή του και η άρνηση να του αναγνωριστεί ένας ηγετικός ρόλος. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο στα 1823-25 να έχουμε τον εμφύλιο που καθυλώνει και συντρίβει το 21. Έχουμε τον 23 στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση να καταργείται ο Κολοκοτρώνης από την αρχιστρατηγία και το κομικοτραγικό φαινόμενο η συνέλευση να ψηφίζει την ανάδειξη 50 στρατηγών. Βλέπετε ότι εκείνη την εποχή το έθνος είχε και τους διέθετε, αλλά είχε και την ανάγκη 50 στρατηγών. Ίσως χρειαζότανε να δοθούν όλοι αυτοί οι μισθοί από τα δάνεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, δεν ήταν η κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει όχι απλά την επιβίωση, δεν επέτρεπε ούτε τη διασφάλιση αυτό καθ' αυτό του Μοριά σαν ένα υποτελές κρατήδιο φόρου υποτελέσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά τον Αγγλόφιλο επίσης, αλλά πολύ σημαντικό επτανήσιο ιστορικό Παναγιώτη Χιώτη, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκείνη την εποχή κατηγορείται προς τους έξω ομογενείς από τους αντιπάλους του ως Ρώσος ληστής και άρπαξ, του οποίου τον θάνατον συμβουλεύωσαν και αυτοί οι Άγγλοι. Διότι εν Λονδίνο κομιτάτων έγραφε να εξολοθρευθεί ο Κολοκοτρώνης με όλους τους αντάρτας για να στερεώσει την υπόλοιψή της η κυβέρνηση. Αυτή την επιστολή την έφερε προς το Κουντουριώτη ο εκ Λονδίνου τότε ελθόν Νικόλαος Μαυρομάτης, ο οποίος έφερνε και το συμφωνητικό του δευτέρου δανείου. Έτσι λοιπόν, με δεδομένο ότι και το δεύτερο δάνειο υπεγράφει στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 25, η σύσταση να εξολοθρευτεί ο Κολοκοτρώνης πρέπει να είχε φτάσει τα τέλη του Φεβρουαρίου. Τώρα δεν έχω να πω ειλικρινά τι να πούμε για τη χρήση των δανείων.
Δεν έχουμε να πούμε, νομίζω ότι παραπέμψαμε στον Ανδρεάδη. Εάν ενδιαφέρονται οι ακροατές σας, μπορούν να ρίξουν μια ματιά. Να τονίσουμε όμως ότι από τα τέλη του 23 μέχρι τις αρχές του 24 στην επαναστατημένη Ελλάδα έχουμε δύο κυβερνήσεις. Να πούμε ότι ο στόλος του Ιμπραήμ, αφού κατέστρεψε και έφτασε στην Πελοπόννησο, έφτασε ανενόχλητος. Να πούμε ότι στα 24 Ενδεκάτου δολοφονείται ο Πάνος Κολοκοτρώνης, στις 6 Δευτέρου του 25 φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης, στις 7 Δευτέρου του 25 υπογράφτηκε και έτσι θα μπορούσε το δεύτερο δάνειο με τους όρους που υπεγράφει. Να πούμε ότι έτσι έρχεται ο Ιμπραήμ και δεν υπάρχει κανένας να τον αντιμετωπίσει. Τον Απρίλιο του 25 φυλακίζεται στην Ακρόπολη ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Τις 5 έκτου δολοφονείται φυλακισμένος ο Ανδρούτσος στην Ακρόπολη. Τον Ιούλιο του 25 θα υπογραφεί η πράξη της υποτέλειας. Και αμέσως μετά, όταν διαμαρτύρονται οι υπόλοιποι φιλέλληνες αλλά και ο ίδιος ο Δημήτριος Υψηλάντης, η κυβέρνηση των Κουντουριώτιδων θα καθαιρέσει το Δημήτριο Υψηλάντη, γιατί τόλμησε να διαφωνήσει και να κατηγορήσει την πράξη της υποτέλειας, όπως επίσης και ο Ιωάννης Βαπτιστής Θεοτόκης, τότε Υπουργός Δικαιοσύνης και κυρίως αγωνιστής, και αυτός θα καθαιρεθεί επειδή χαρακτήρισε την πράξη υποτέλειας ως πολιτήριο της Ελλάδος. Αξίζει βέβαια να τα διαβάσουμε αυτά τα κείμενα, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο που χρειάζεται. Στις 23 Απριλίου το 27 θα δολοφονηθεί από γνωστούς αγνώστους και η μεγάλη μορφή του αγώνα, ο Καραϊσκάκης. Για να δούμε όμως αν όλα αυτά γίνονται τυχαία, έχουμε μια ιστορική αναφορά από τον ιστορικό των οικονομικών του 21, τον Γεώργιο Κατσούλη, που λέει: «Οι Κουντουριώτιδες αυξάνουν την κεφαλαιοχική περιουσία τους από 10 εκατομμύρια χρυσές δραχμές το 1820 σε 28 εκατομμύρια χρυσές δραχμές το 1830. Το ίδιο συμβαίνει με τους υδροσπετσιώτες Μπόταση, Μέξη και Ανάργυρο. Οι Σισίνιδες, επειδή με ρώτησες αγαπητέ Τάκη πριν από κάποιες μέρες, γεωκτήμονες της Ηλίας με περιουσία 3 εκατομμυρίων χρυσών δραχμών στα 1820, βρίσκονται το 30 με 7 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Στην ίδια κατάσταση θα δούμε και οι δίθεν και οι αξιωματικοί μας στρατιωτικοί, ο Γρίβας, ο Μαμούρης, ο Βελέντζας, ο Κριεζόντης και ορισμένοι άλλοι. Και αυτοί που διορίστηκαν για να πάρουν τα λεφτά, έτσι. Αυτό μου είχε στοιχήσει από χτες το. Η επίσημη λοιπόν εγκατάλειψη του αγώνα και οι διαπραγματεύσεις. Η Εθνοσυνέλευση λοιπόν στην ουσία, μετά την πτώση του Μεσολογγιού, αποφασίζει την εγκατάλειψη του αγώνα. Αποφασίζει το συμβιβασμό με την Τουρκία, αποφασίζει να αναθέσει σε μία ενδεκαμελή επιτροπή να διαπραγματευτεί τους όρους της υποτέλειας και μάλιστα κάνει και το τελευταίο βήμα, δεν διαπραγματεύεται η ίδια, αναθέτει στον Άγγλο πρέσβη τον Κάνινγκ να διαπραγματευτεί αυτός τους όρους της υποτέλειας. Αυτή την Ελλάδα λοιπόν βρίσκει ο Ιωάννης Καποδίστριας όταν έρχεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω εάν... Ναι, κύριε Σκραβούνο, με όλα αυτά τα οποία μας παραθέσατε με το χυμαρόδι σας τεκμηριωμένο λόγο, διότι θα ήθελα να αναφέρω στους ακροατές μας ότι ο κύριος Γεώργιος Σκραβούνος είναι ερευνητής του Ιωάννη Καποδίστρια και της, γενικά της ελληνικής επαναστάσεως. Έχει κάνει διατριβή πάνω σε αυτό. Πάνω από 30 έτη. Γι' αυτό θα πρέπει να τον ακούμε με πολύ προσοχή, διότι είναι τεκμηριωμένος, επαναλαμβάνω. Φρονώ λοιπόν, κύριε Σκλαβούνο, ότι
μας περιγράψατε σήμερα την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, την προδοτική διαχείριση των περίφημων αγγλικών δανείων. Κάτι σας σήμερα δηλαδή. Την προδομένη ιστορία της Επανάστασης του 21 μέχρι και την τόση του Μεσολογίου, μέχρι τη δολοφονία του Καραϊσκάκη. Κατά συνέπεια, και όταν έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστριας, δεν βρίσκει ούτε χώρα. Ένα διαλυμένο πράγμα. Δεν βρίσκει ούτε ταμείο. Φιλονική. Δεν βρίσκει μια διάλυση που φιλονική. Ένα μην πω τέλος. Καταλαμβάνει πάνω. Αυτό που έχει επίσης σημασία να τονίσουμε είναι ότι το περίεργο γεγονός ότι τόσο η αγγλόφιλη μερίδα, παρότι αποχώρησε από τη συνέλευση, αναγκάστηκε να αποδεχθεί την εκλογή του Καποδίστρια, όσο και ο ίδιος ο Χάμιλτον ο Ναύαρχος, αλλά και ο Κάνινγκ, ο πρέσβης της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη, ομολογεί ο Σπυρίδων Τρικούπης ότι το αποδέχτηκαν επειδή ήταν βέβαιοι ότι ο Καποδίστριας δεν θα ερχόταν να αναλάβει μια τέτοια κατάσταση. Κύριε Σκλαβούνο, ως επιμήθειο της σημερινής υπέροχης εκπομπής, θα ήθελα να μου πείτε πώς συμβαίνει και πώς ερμηνεύεται με τέτοιες ευθύνες σε πρόσωπα όπως ο Μαυρομιχάλης, ο Κουντουριώτης, να υπάρχουν σύγχρονοι ιστορικοί που μιλάνε για αυτούς τους ανθρώπους χαρίζοντάς τους τον τίτλο της συνταγματικής αντιπολίτευσης. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε του πώς χρησιμοποιείται η ιστορία. Η ιστορία χρησιμοποιείται ως εργαλείο επιβολής και επικυριαρχίας. Ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε το παρελθόν προετοιμάζει την συμπεριφορά μας για το πώς θα σταθούμε στο παρόν και θα σταθούμε και απέναντι στο μέλλον. Θα πρέπει να απαξιωθεί λοιπόν ο Καποδίστριας, θα πρέπει να απαξιωθεί ο γιγάντιος αγώνας του ελληνικού λαού, ένας αγώνας που όπως είπαμε δεν μπορούσε να τσακίσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και χρειάστηκε έναν Ιμπραήμ, αλλά ακόμα εάν δείτε και τον αγώνα του Ιμπραήμ, και αυτός είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Έφτασε αδιέξοδο όταν επαναστάτησαν εναντίον του ως απλήρωτη και εν πολλής νηστική οι Αλβανοί, τους οποίους είχε στο στράτευμα και τους οποίους τελικά τους περισυνέλεξε ένας από τους αδελφούς του Καποδίστρια, ο οποίος είχε δική και τους έστειλε στην πατρίδα τους. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι με βαθύτατη λύπη και θλίψη ότι το 21 που σήμερα και αυτές τις μέρες γιορτάζουμε θα μπορούσε, επειδή απείλησε τις πανευρωπαϊκές ισορροπίες, επειδή το 21 έδινε ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα, επειδή το 21 υπό την καθοδήγηση του Ιωάννη Καποδίστρια δημιουργούσε μια Ελλάδα από Κύπρο όπου κατάγεται η μητέρα του, Κύπρο, Μικρά Ασία, Κρήτη, θα άλλαζε τα πανευρωπαϊκά δεδομένα και τις πανευρωπαϊκές ισορροπίες. Έπρεπε λοιπόν αυτή η προσπάθεια να τσακιστεί, αλλά συγχρόνως πρέπει να τσακιστεί η δική μας μνήμη και η δική μας πίστη ότι έχουμε τη δυνατότητα να συγκροτούμε με αυτόν τον μικρό και μέγα λαό μας τέτοιους αγώνες και από εκεί να αντλήσουμε τη δύναμη για να προχωρήσουμε σήμερα στην αναγκαία οικονομική ανεξαρτησία η οποία μέχρι και σήμερα ουσιαστικά απειλείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμήσατε και πάλι με την παρουσία σας και τον τεκμηριωμένο σας λόγο. Και βέβαια για ευχαριστούμε και την Ολυμπία μας που μας φιλοξένησε. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μας ανοίγετε το μυαλό, μαθαίνουμε πράγματα, ξεκαθαρίζουμε πράγματα για την ιστορία που δεν μας τα λένε όλα και όπως καλά είπατε απαξιώνουν τους αγώνες ακριβώς γιατί θέλουν να μας κάνουν διαφορετικά στο μέλλον, θέλουν να μας καθοδηγήσουν αλλιώς. Για άλλη μία φορά διαπιστώνουμε ότι δεν αγαπάνε όλη την πατρίδα τους και την πουλάνε και δυστυχώς εμείς οι Έλληνες, δυστυχώς για μας, με αυτά τα... Όχι όλοι, όχι όλοι. Έχουμε έναν εγωισμό κάποιοι Έλληνες και θάβουμε το σωστό για να φανούμε εμείς. Η πατρίδα μας παραμένει και ο τόπος μας είναι ο μικρός και ο μέγας. Ειλικρινά το πιστεύω. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να μετατρέπουμε την κοπριά του περιβάλλοντος σε λίπασμα και σε ζύμη για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε ένα καλό βράδυ να πούμε. Βέβαια μας αφήνουν ελεύθερους την Παρασκευή, δόξα τω Θεώ, φεύγουμε από όλο αυτό, ανοιγόμαστε. Χρόνια πολλά να πούμε στο Δημήτρη εδώ του σταθμού που μικραίνει, δεν μεγαλώνει ποτέ, πάντα μικραίνει. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Και εμείς. Και εμείς, γεια σας.